Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν για 17 ημέρες στον Εύρο είναι χαραγμένες στις μνήμες όλων των πολιτών του νομού. Στιγμές που όλοι γίνανε μία γροθιά έχοντας να αντιμετωπίσουν μια πύρινη λέλαπα που ήταν αμήλικτη στο πέρασμά της. Τις ημέρες που η φωτιά πλησίασε τόσο κοντά στην Αλεξανδρούπολη και δοκίμασε πολλούς οικισμούς του Δήμου, την ίδια στιγμή έφτασε πολύ κοντά στα ιδρύματα της Μητρόπολης. Μέσα σε λίγες ώρες, όπως τονίζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, η Μητρόπολη κατάφερε να μεταφέρει 130 κατάκητους πολίτες και 95 ηλικιωμένους από τον Άγιο Κυπριανό και το Ιακύμιο Γυροκομείο σε ασφαλή μέρη. Εμείς βιώσαμε μια σκληρότητα εκείνες τις δύσκολες ημέρες, γιατί δεν το έχω πει μέχρι τώρα πουθενά, θα σας το πω και θα το καταλάβετε αμέσως. Από τις 3 παρα 20 εκείνο το δύσκολο βράδυ μέχρι τις 6 και 10 το πρωί αδειάσαμε και τον Άγιο Κυπριανό και το Ιωακήμιο Γεροκομείο. Φανταστείτε ότι μετακινήσαμε 130 κατάκητους και 95 ηλικιωμένους ανθρώπους. Τους φέραμε με δικά μας αυτοκίνητα, με δικά μας φορτηγά, μεταφέραμε στρώματα, κρεβάτια, τα σεντόνια τους, τα φάρμακά τους, τα μπλέντερ όπου παρέχεται το φαγητό σε αυτούς που ταΐζονται με λεβάιν, μέσα στη νύχτα, μέσα σε εκείνη την ταλαιπωρία από τη μετακίνηση τόσων πολιτών, τους φέραμε και στο παλαιό Ιωακήμιο Γεροκομείο και στο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Φαντάζεστε το ναό της Μεταμορφώσεως γεμάτο στρώματα με σεντόνια και οι άνθρωποι κοιμήθηκαν στρωματσάδα μέσα στο ναό. Οι ηλικιωμένοι μας άνθρωποι που πάμε τον άλλο καιρό και τους βλέπουμε χαρούμενους, περιποιημένους. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για μας. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος μιλάει για εκείνες τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η Αλεξανδρούπολη. Μερικές φορές δίνεται η ευκαιρία από το Θεό σε όλους μας να τον δοξάσουμε και να πούμε δόξα να έχει το όνομά του, που ένα κακό μας παρέχει την ευκαιρία να αναδείξουμε από μέσα μας ό,τι καλύτερο έχουμε. Ζήσαμε θαύματα αυτή την περίοδο. Μπορεί να ήταν τραγική, μπορεί να ήταν πολύ σκληρή η φωτιά την οποία ζήσαμε στον τόπο μας και ζούμε και τα γεγονότα στο Θεσσαλικό κάμπο από μακριά, αλλά λέμε για τα δικά μας. Ζήσαμε σκληρά γεγονότα, αλλά ανέδειξαν ένα φιλότιμο, μια ευαισθησία των ανθρώπων μας, η οποία και εκείνες τις μέρες έφυγαν πολλοί από τα σπίτια τους νέοι άνθρωποι και πήγαν και βοήθησαν πυροσβέστες, ανθρώπους που ήρθαν από μακριά, εθελοντικά, έμειναν κοντά τους μαζί με το στρατό και προσέφεραν ό,τι καλύτερο. Για 25 ημέρες, η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους που νυχθημερών έδωσαν αγώνα για να καταφέρουν να σβήσουν και την τελευταία αστεία που υπήρχε. Ό,τι κάνουμε είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Επί 25 ολόκληρες ημέρες είχαμε τη δυνατότητα και, δόξα τω Θεώ, παρήχαμε το φαγητό στα πληρώματα των ελικοπτέρων. Από το δικό μας φαγητό, από το συσίτιο, κάθε μέρα επί 25 μέρες παρήχαμε το φαγητό στα πληρώματα των στα πληρώματα των μελών των ελικοπτέρων που ήταν και μέχρι το βράδυ αργά προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Στέλναμε διαρκώς αυτά τα που λένε τα ισοτονικά ποτά και τις μπάρες των Δημητριακών. Στείλαμε 3 φορές μεγάλες ποσότητες με νερά και οτιδήποτε άλλο μας ζήτησαν από την πυροσβεστική υπηρεσία, μπισκότα και τα λοιπά. Οι κυρίες των φιλοπτώχων στους ναούς της πόλεως ετοίμασαν αρκετές φορές σάντουιτς, κρύα τροφή όπως ήταν το αίτημα εκείνων των ημερών και αμέσως το στείλαμε σε αυτούς που ήταν στα βουνά. Υπήρξαν άνθρωποι που έμειναν στα βουνά 3 και 4 μέρες συνεχόμενες, δεν κατέβηκαν στα σπίτια τους. Αυτά πρέπει ως κοινωνία κάποτε να τα αναγνωρίσουμε. Ήταν οι αστυνομικοί, ήταν οι πυροσβεστικοί, ήταν οι στρατιωτικοί, ήταν οι εθελοντικές ομάδες. Χρειάζεται να τους βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους τώρα που καταλάγιασε το κακό και απλώς να τους αναγνωρίσουμε αυτό που έκαναν. Δεν ήταν μόνο η δουλειά τους, ήταν παραπάνω από τη δουλειά τους και πάντως μας εξυπηρέτησε όλους.